Καλημέρα. Αυτά είναι τα Startup Stories myportal.gr edition. 7 η ώρα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, οπότε οι δρόμοι έχουν λίγο περισσότερη κίνηση από ό,τι συνήθως και αρκετά περισσότερο κόσμο το κέντρο. Πηγαίνοντας προς το γραφείο λοιπόν, σήμερα θεώρησα ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να σας μιλήσω για το πόσο καλά πρέπει να γνωρίσεις όχι τον κλάδο μόνο που πας να μπεις, το χώρο στον οποίο πας να κάνεις τη δουλειά, έστω και αν ξέρεις το δικό σου αντικείμενο. Χθες το βράδυ έληξα μια αντιπαράθεση ετών με κάποιους λογιστές στην Αγγλία ή τους προηγούμενους λογιστές που είχαμε στην Αγγλία και άρχισα να σκέφτομαι πώς ξεκίνησα όταν έκανα για πρώτη φορά δουλειά στην Αγγλία, που άρχισα να μαθαίνω σιγά σιγά πώς δουλεύει το σύστημα και το νομικό και το λογιστικό. Γιατί είναι διαφορετικά από την Ελλάδα, είναι αρκετά πιο εύκολα, έτσι. Πολύ πιο λογικό σύστημα, παρόλα αυτά πρέπει να ξέρεις που βαδίζεις. Και αυτό γιατί θα πρέπει όχι να κάνεις μόνο σου τις φορολογικές σου δηλώσεις, αλλά αν δεν ξέρεις πώς δουλεύει το σύστημα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κάνεις πατάτα. Το 2011, ο Δημήτρης Δαμιανίδης, CEO της Παταφρίτας, αποφασίζει με τους συνεταίρους του να ανοίξουν ένα μαγαζί εστίασης στο Λονδίνο. Για να καταλάβετε τι σημαίνει, οι Παταφρίτας έχουν 7 branch, όπως είναι το Λάδι και Ρίγανη, όπως είναι το Γύρος Προεδρικός, όπως είναι το Παταφρίτας το ίδιο και κάποια άλλα, και ταΐζουν 6 εκατομμύρια άτομα το χρόνο. Πολύ σοβαρή εταιρεία. Έχουν πάει πολλές φορές λοιπόν στο Λονδίνο, το έχουν δει το έργο και λέει το κάνουμε. Έχουν μιλήσει με δικηγόρους, με λογιστές, αποφασίζουν δε να το κάνουν μέσα σε εμπορικό κέντρο ώστε να είναι πιο προστατευμένα τα πράγματα. Είχε ένα κακό βέβαια. Το εμπορικό κέντρο σου δίνει την προστασία επειδή δεν ξέρεις πώς είναι να λειτουργεί στο δρόμο. Απ' την άλλη μεριά έχει πολύ υψηλό ενίκιο. Πληρώνεις παροχές. Και το ενίκιο ήταν 130.000 ευρώ το χρόνο. Το business plan όμως έβγαινε και είπαν να το κάνουν. Ξεκινάνε λοιπόν, στείλουν το μαγαζί, υπογράφουν συμβόλαια, αγοράζουν όλο τον εξοπλισμό, κάνουν το μεγάλο έξοδο και την πρώτη μέρα που ανοίγουν έρχεται ένα χαρτί, μια επιστολή από το Δήμο του Λονδίνου, το οποίο τους λέει: κύριοι, καλώς ήρθατε, καλές δουλειές. Στο Λονδίνο έχουμε business rates, κάτι σαν το δημοτικό φόρο, που ανέρχονται στο 50% του ενοικίου ετησίως. Καταστροφή. Ο χρόνος σταμάτησε. Θα μπορούσε να τεινάξει όλη τη δουλειά στον αέρα. Το ενίκιο μόλις είχε εκτιναχθεί, το βασικό του έξοδο, είχε πάει από τα 130 χιλιάρικα κοντά στα 200. Πάλι καλά, το μαγαζί πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένανε και το εμπορικό κέντρο και λόγω Ολυμπιακών Αγώνων πήρε μια μεγάλη όθηση το 2012 και το μαγαζί βγαίνει ακόμη και σήμερα και βγαίνει και καλά. Αφήνει κέρδη. Θα μπορούσε όμως αυτό το πράγμα, επειδή δεν ξέραν ακριβώς τι γίνεται σε αυτή την κατάσταση, να τους πετάξει εκτός αγοράς. Οπότε το μήνυμα για το startup είναι το εξής. Λένε οι Αμερικάνοι ότι the grass is always greener on the other side. Το χόρτο είναι πάντα πιο πράσινο στην άλλη πλευρά. Νομίζουμε ότι επειδή θα πάμε σε πιο προηγμένη χώρα, είναι ανοιχτά τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Σίγουρα είναι πιο εύκολο από εδώ από το να επιχειρήσεις, χρειάζεται όμως να έχεις μια αντίστοιχη προετοιμασία και να ξέρεις λίγο πάνω κάτω τι σου γίνεται. Όχι τρελά πράγματα, πρέπει όμως να κάτσεις να τα μάθεις. Αλλιώς κινδυνεύεις να την πατήσεις πάρα πολύ άσχημα. Αυτά είναι τα Startup Stories σε ένα εξαιρετικό πρωινό στην Πολύβου η Θεσσαλονίκη, λόγω έκθεσης. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.